Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη γιορτή που έγινε στο Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Οποιαδήποτε πρόκληση θα την αντιμετωπίσουμε μαζί, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, μιλώντας στους Έλληνες ομογενείς. Μάλιστα, ανακήρυξε την 25η Μαρτίου επίσημη ημέρα εορτασμού της ελληνικής ανεξαρτησίας στην Αμερική. May God bless you, may God bless Greece, and may God bless the United States of America. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τιμά την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα. We take renewed confidence that whatever challenges we might face, any time in the future, we will face them together. Ο Τραμπ υπογράφει τη διακήρυξη με την οποία ανακηρύσσει την 25η Μαρτίου ημέρα εορτασμού της ελληνικής ανεξαρτησίας στην Αμερική. We have been honoring Greek independence here at the White House since 1987, a tradition we know will continue for many, many years. I'll only be with you for another 7. Συγκροτήματα χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Ελληνική μουσική πλημμυρίζει το Λευκό Οίκο. In the Federalist Papers, our founding fathers consulted the wisdom of the ancient Greek city-states when writing our own constitution. They learned a lot. They knew what they were doing. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Δημήτριος, απευθύνει έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο να στηρίξει την Ελλάδα σε εθνικά θέματα. We humbly request that you speak on behalf of all of us for a fair and equitable solution to the prolonged and tragic division of Cyprus and to the issue of an appropriate and historically justifiable name for the state of Fyrom.